Το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2022-2025 παρουσιάζεται με βαρύγδουμπες εκφράσεις και επιλεκτικά στοιχεία, καλλιεργώντας αυταπάτες ότι θα φέρει ευδαιμονία στους εργαζόμενους. Όμως τα ίδια τα νούμερα είναι μαρτυριάρικα. Ξεφωνίζουν ότι είναι κομμένο και ραμμένο για το πώς θα ικανοποιηθούν οι ανάγκες του κεφαλαίου για ανάπτυξη της κερδοφορίας τους. Οι προσδοκίες που καλλιεργεί η κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόμματα ότι με γενναία στήριξη από το κράτος και το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα απαλλάξουν το καπιταλιστικό σύστημα από τις αντιφάσεις, τα αδιέξοδα και τις κρίσεις του, ότι στρώνουν το έδαφος για μια βιώσιμη ανάπτυξη από την οποία θα ωφεληθούν εξίσου το κεφάλαιο και οι εργαζόμενοι, θα αποδειχθούν για άλλη μια φορά ένα μεγάλο συνειδητό ψέμα. Γιατί το καθοριστικό ερώτημα είναι ανάπτυξη για ποιον, για τους μονοπωλιακούς ομίλους ή την εργατική τάξη και τις λαϊκές δυνάμεις. Για ποιο σκοπό ανάπτυξη, για το κέρδος των καπιταλιστών ή για την κάλυψη των εργατικών λαϊκών αναγκών. Τα ίδια λοιπόν τα νούμερα καταμαρτυρούν ότι όπως αντεργατική, αντιλαϊκή είναι συνολικά η πολιτική σας, τα ίδια ισχύουν και για το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής. Είναι καραμπινάτο, ταξικό και άδικο, αφού πρώτον διασφαλίζει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για να χρηματοδοτηθούν οι παρεμβάσεις στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων μέσω των κρατικών προϋπολογισμών σε συνδυασμό με τον πακτολό των εκταμιεύσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ο προσανατολισμός και οι δαπάνες είναι υπέρ των επενδυτών και όχι των λαϊκών αναγκών. Δεύτερον, αν και περιγράφεται ότι από το 2022 αναμένεται σημαντική επιτάχυνση του ετήσιου ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης το 6,2% με διατήρηση κοντά στο 4% κατά μέσον όρο στην υπόλοιπη μεσοπρόθεσμη περίοδο, αν και υπάρχει αβεβαιότητα, δεν ισχύει το ίδιο για την ιδιωτική κατανάλωση. Η συμμετοχή της ιδιωτικής κατανάλωσης στο ΑΕΠ αναμένεται να διαμορφωθεί σε χαμηλότερο επίπεδο το 2022 από ό,τι το 2019, εν αντιθέσει με τη συμμετοχή των επενδύσεων. Μάλιστα, στο τέλος της μεσοπρόθεσμης περίοδου, η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να έχει περιοριστεί στο 65,5% του ΑΕΠ, δηλαδή το χαμηλότερο ποσοστό από το 2007. Άρα, δυσμενέστερη εξέλιξη για το λαϊκό εισόδημα. Την ίδια περίοδο, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του ονομαστικού μισθού προβλέπεται στα 2,4%, ωστόσο, η βαθμιαία άνοδος του πληθωρισμού αναμένεται να περιορίσει τη μέση αύξηση του πραγματικού μισθού στο θλιβερό 0,8%. Ήδη η ακρίβεια στα βασικά είδη ανάγκης θερίζει. Τρίτον, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων αυξάνεται ραχδαία και σε απόλυτα μεγέθη. Από 9,59 δισεκατομμύρια το 2021 σε 12,63 δισεκατομμύρια το 2025. Αύξηση περίπου 32%. Δηλαδή, φορολογία για εργατική τάξη και λαϊκά στρώματα. Το βάθος λοιπόν της κρίσης δεν διθασεύεται από την αστική πολιτική σε όλες τις εκδοχές της, ενώ το λογαριασμό θα πληρώσουν πάλι οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, όπως πλήρωναν τα 10 χρόνια μνημονίων με περικοπές σε μισθούς και δικαιώματα για να ανακάμψει η κερδοφορία του κεφαλαίου.
Επιβεβαιώνεται λοιπόν η ταξικότητα της πολιτικής του αστικού κράτους με όποιο αστικό κόμμα είναι στην εξουσία, Νέα Δημοκρατία, η ΣΥΡΙΖΑ ή η ΠΑΣΟΚΙΝΑΛ ή σε συνεργασία και με άλλα. Παράλληλα, το σύνολο των κρατικών δαπανών από περίπου 70,1 δισεκατομμύρια το 2021 αναμένεται να συμπιεστούν σε περίπου 63,8 δισεκατομμύρια το 2025. Ενώ μετά την απόσυρση των έκτακτων μέτρων στήριξης που πάρθηκαν στο πλαίσιο της κρίσης θα αντικατασταθούν από περισσότερο στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης του κεφαλαίου. Τέταρτον, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για την εργοδοσία κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες τόσο για το 2021 όσο και το 2022 σημαίνει μείωση του μη μισθολογικού κόστους για τους επιχειρηματικούς ομίλους και απώλειες του κρατικού προϋπολογισμού κατά 815 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Να ποιοι είναι οι ωφελημένοι με τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ χάρισμα ετησίως. Πέμπτον, μειωμένη θα είναι στον τακτικό προϋπολογισμό η πόρη για υγεία και παιδεία που αποδεικνύει τον αντιλαϊκό χαρακτήρα του μεσοπρόθεσμου, ενώ το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του κρατικού προϋπολογισμού θα είναι στην υπηρεσία και θα χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις των επιχειρηματικών ομίλων. Μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων θα δαπανηθούν κεφάλαια συνολικού ύψους 14,4 δις ευρώ για έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δηλαδή, συνολικά, σε ορίζοντα τετραετίας και μόνο από το σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων θα αποδοθούν στους επιχειρηματικούς ομίλους ποσά ύψους 42,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Σ' αυτούς πάνε τα δις ευρώ και όχι σε λαϊκές ανάγκες, σχολεία, νοσοκομεία, αντισεισμική θωράκιση και άλλες αναγκαίες υποδομές για το λαό. Ωστόσο, δεν μπορείτε να αποφύγετε το καθεστώς αυξημένης αβεβαιότητας. Συνεπώς καθόλου ήρεμα τα νερά για τα επόμενα χρόνια. Εσείς οι ίδιοι αναγκαστήκατε να αναθεωρήσετε το πιο αισιόδοξο ΑΕΠ προς τα κάτω. Και όλοι ξέρουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε σύνθετες εξελίξεις. Ζούμε σε μια βαθιά καπιταλιστική κρίση που ενισχύθηκε με την πανδημία και υπάρχουν πολλοί παράγοντες για απρόβλεπτες εξελίξεις. Τώρα, με νεοκενσιανές συνταγές, αμοιβαιοποίηση των χρεών και χρήμα υποτίθεται με ουρά από το Ταμείο Ανάκαμψης, φορτώνεται ο λαός ξανά με νέα αντιλαϊκά μέτρα, ενώ οι επιδοτήσεις και τα δάνεια για την πράσινη και ψηφιακή ανάκαμψη δίνονται έναντι και θα αποπληρωθούν με κλιμάκωση των αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων και της φορολογίας. Μάλιστα, αν και η Νέα Δημοκρατία απεχθάνεται την κρατική στήριξη, είναι ενάντια στην ιδεολογία της, όμως σήμερα εφαρμόζει επεκτατική πολιτική. Αν και ο βασικός εκφραστής της εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, πάντα όμως στα πλαίσια της αστικής διαχείρισης και υπέρ των επενδυτών. Δηλαδή, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εφαρμόζει σήμερα επεκτατική επιδοματική πολιτική, όχι γιατί την πιστεύει, αλλά γιατί τώρα έγινε βασική επιλογή σημαντικών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Επίσης, η εγγενής αυτή αβεβαιότητα και οι οικονομικές και δημοσιονομικές συνέπειες οδήγησαν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στην απόφαση να ισχύσει για πρώτη φορά από το 2011 που θεσπίστηκε στα δημοσιονομικά των χωρών μελών της Ευρωζώνης η Γενική Ρήτρα Διαφυγής.
Δηλαδή, να μην υπάρχει δέσμευση για πλεονάσματα στις χρονιές 2020 και 2021 και πρόσφατα αποφασίστηκε να ισχύσει και για το 2022. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα από το 2023 θα είναι υπό ενισχυμένη εποπτεία για παραγωγή πλεονασμάτων. Τσάμπα φαγητό, όπως λέτε, δεν υπάρχει. Θα επιστραφούν και με το παραπάνω, ακόμα και με πιο σκληρές φορομπηχτικές πολιτικές που θα χαρατσώνουν και τον αέρα που αναπνέουμε. Συνεπώς, ο αντιλαϊκός και απάνθρωπος χαρακτήρας των μνημονιών συνεχίζεται εντονότερα και ας έχουν τυπικά καταργηθεί. Εξάλλου, οι απαιτήσεις του Ταμείου Ανάπτυξης και οι έλεγχοι για το πώς υλοποιούνται δεν έχουν διαφορές από τα μνημόνια της καπιταλιστικής κρίσης του 2010-2018. Γι' αυτό και μετά το αντεργατικό τερατούργημα με τον ημερήσιο χρόνο εργασίας και τους περιορισμούς στη συνδικαλιστική δράση, σειρά παίρνουν η κοινωνική ασφάλιση, οι συντάξεις και οι νέες αντιδραστικές αλλαγές στην εκπαίδευση. Μετά το νόμο έκτρωμα, με τα 10 ώρα, την εντατικοποίηση και απλήρωτες ώρες δουλειάς, καλούνται τώρα οι νέοι εργαζόμενοι να μάθουν πως η ασφάλισή τους θα είναι επένδυση και ατομικό ρίσκο, αλλά και ότι οι ίδιοι χαρακτηρίζονται επενδυτές που θα τζογάρουν σε χρηματιστηριακές λοταρίες τους σκόπους της ζωής τους. Για τη συντριπτική πλειοψηφία των νέων εργαζομένων που δουλεύουν με λαστικές σχέσεις εργασίας, με χαμηλούς μισθούς και βρίσκονται κατά χιλιάδες στην ανεργία και στα κακοπληρωμένα ολιγόμηνα προγράμματα του ΑΕΔ, ο ατομικός κουμπαράς είναι χωρίς πάτο. Αφού σε συνέχεια όλων των ανατροπών στην κοινωνική ασφάλιση από τους νόμους των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχεται να ολοκληρώσει τη ληστεία των κόπων εκατομμυρίων εργαζομένων και να μετατρέψει σε ατομική υπόθεση την ασφάλιση για τους νέους εργαζόμενους. Αλλά και με το νομοσχέδιο για την παιδεία που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προβλέπει ασφιχτικό έλεγχο των εκπαιδευτικών και παραπέρα κατηγοριοποίηση σχολείων και μαθητών που θα εντείνουν τις μορφωτικές ανισότητες. Η πρόθεση της αυτονομίας της σχολικής μονάδας όχι μόνο δεν βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να κάνουν καλύτερα το μάθημά τους, αλλά δεσμεύει ακόμα περισσότερο το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής λειτουργίας στις υπάρχουσες κοινωνικές και μορφωτικές ανισότητες, δημιουργώντας σχολεία πολλών ταχυτήτων. Δηλαδή, μπαίνει προκλητικά φραγμός στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών της λαϊκής οικογένειας. Κι όμως η εξέλιξη των επιστημών σήμερα δίνει τη δυνατότητα και απαιτεί ένα σχολείο που θα παρέχει σε όλους τους μαθητές τις ίδιες μορφωτικές αφετηρίες που θα απαντά στις προκλήσεις της γνώσης, της ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνολογίας που απαιτούν υψηλό μορφωτικό επίπεδο και σύγχρονες ικανότητες, που θα στηρίζει ουσιαστικά τους εκπαιδευτικούς στο εκπαιδευτικό και διαπαιδαγωγικό τους ρόλο. Το ζήτημα λοιπόν που αντικειμενικά τίθεται και με αφορμή το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο είναι ποια εξουσία και ιδιοκτησία χρειάζεται ο λαός. Πρόοδος για την εργατική τάξη το λαό δεν είναι η πρόθεση των καπιταλιστικών μεταρρυθμίσεων για να βγει το κεφάλαιο από την κρίση. Γιατί και οι προτάσεις για την οικονομία των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων και κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ κινούνται στις αντιδραστικές ράγες που καθορίζει η αστική τάξη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή της αστικής διαχείρισης, αφενός να διασφαλίσουν με τη μεγαλύτερη κρατική παρέμβαση τη χρηματοδότηση νέων κερδοφόρων επενδύσεων των μονοπωλιακών ομίλων και αφετέρου την ελεγχόμενη απαξίωση κεφαλαίου, π.χ. αλλαγή ενεργειακών δικτύων, κλείσιμο λιγνητικών σταθμών και ούτω καθεξής. Πρόκειται για αλλαγή στην αστική διαχείριση σε συνθήκες βαθιάς διεθνούς οικονομικής κρίσης για να δοθεί προσωρινή όθηση στην καπιταλιστική ανάπτυξη.
Πρόοδος λοιπόν για το λαό είναι να μπει μπροστά στην πάλη για ανατροπή. Ανατροπή που θα φέρει την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, αποδέσμευση από Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, με την εργατική τάξη στην εξουσία. Πρόοδος είναι να ενισχύσει τον καθημερινό αγώνα ενάντια στα μονοπόλια και τις κυβερνήσεις τους, απαιτώντας την κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που του φόρτωσαν με τα μνημόνια, αλλά και μετά από αυτά. Πρόοδος και το πραγματικό νέο είναι η παγωγή της πράσινης και ψηφιακής τεχνολογίας στον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό, στο έδαφος της κοινωνικής ιδιοκτησίας και της εργατικής εξουσίας. Δηλαδή, η κοινωνική σχέση που επιτρέπει τη χρησιμοποίηση των μέσων παραγωγής και την ανάπτυξη και κατανομή του εργατικού δυναμικού σύμφωνα με επιστημονικά διαμορφωμένους στόχους για τη λαϊκή ευημερία, αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες που γεννάει η σύγχρονη εποχή της αλματώδους επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης του περάσματος στη λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Σήμερα αυτές οι επιστημονικές δυνατότητες ενισχύουν σημαντικά την υλική βάση, τις υλικές δυνατότητες για να αντικατασταθούν από την κοινωνική ιδιοκτησία. Ακριβώς η νέα κοινωνία του σοσιαλισμού κομμουνισμού εμείς θεωρούμε ότι είναι η απάντηση για τα οξυμένα λαϊκά προβλήματα του 21ου αιώνα. Και η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα έχουν συμφέρον να δυναμώσουν την πάλη για τις δικές τους σύγχρονες ανάγκες. Εξάλλου αυτοί παράγουν τον πλούτο και πρέπει να τον απολαμβάνουν και όχι να καταδικάζονται σε φτώχεια, ανασφάλεια και αβεβαιότητα. Καταψηφίζουμε λοιπόν το μεσοπρόθεσμο.